Να είστε καλά λοιπόν και με αυτή τη γέφυρα ανοίγω το φάκελο. Να θέλω τα αποτελέσματα να σας πω κάτι. Τις προηγούμενες φορές σας είχα πει ποσοστά. Και στις επόμενες μέρες των ποσοστών, μέσα εσείς, έτσι όπως σας παρακολουθούσαμε στο Big Brother, κάνατε μια εκλογολογία, μπορώ να πω, για να πάρω τόσο και αυτό, θα αποφύγουμε τα ποσοστά σαν ανακοίνωση σε εσάς και θα τα ανακοινώσουμε στους τηλεθεατές και σε αυτόν ή αυτή που θα αποχωρήσει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ξεκινήσατε την αρχή της εβδομάδας και οι τρεις με διαφορά στήθους. Στη μέση της εβδομάδας υπήρχε ένα αποτέλεσμα που κάποιος ή κάποια έδειχνε ότι θα αποχωρήσει και προς το τέλος της εβδομάδας υπήρξε ανατροπή για να έχουμε το άτομο που θα αποχωρήσει, που θα σας ανακοινώσω τώρα, που έγινε τις τελευταίες 2-3 μέρες. Λοιπόν, ξεκινάω με σένα Γιώργο. Να σε δω. Αλφαβητική σειρά. Λοιπόν, Γιώργο. Ναι. Παραμένει στο σπίτι με το μικρότερο ποσοστό. Κατά συνέπεια ένας από τους δύο, από τον πρόγραμμα και την κυρία, που λέω αλφαβητικά εδώ. Κουμπάρε, κόψε ένα λούδι. Θα αποχωρήσει, πρόγραμμα. Ακούω, Ανδρέα. Να σε δω, πρόγραμμα. Πρόγραμμα. Ναι. Παραμένεις στο σπίτι. Για την κυρία που είσαι με το αποχωρήσει και την κυρία θα συναντήσω σε λίγο. Γλυκιά μου. Έρχομαι. Έχεις χρόνο να ετοιμαστείς, να χαιρετήσεις και να συναντηθούμε έξω που σε περιμένουμε με ανοιχτές τις αγκάλες και μόνοι μας την αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Να έρχομαι. Άντε δεν θα μου χαλάσει το κρύμα πια. Τι είπες στην αρχή, ήταν με διαφορά στήθους με τα χαρτιά. Στην αρχή ήταν όλοι μαζί. Έχω να πω, ναι. Τι. Ο κόσμος μας θέλει. Πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Ο κόσμος. Ο κόσμος μας θέλει. Πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Έπεσα μέσα. Γυναίκα διώξαμε εγώ. Πιστεύω. Τι δεν το πιστεύεις. Δεν είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα που λες συνέχεια δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ρε μάνα. Πού είναι δηλαδή. Λοιπόν. Θα περάσετε καλά. Ξέρουμε ότι μας αγαπάς και θα μας θέλεις την αγάπη σου. Και θα μας κοιτάς συνέχεια. Σίγουρη να είσαι. Σίγουρη. Λοιπόν, τι άλλο. Την ανθρώπη την έκανα εγώ, παιδιά. Τι έκανες πάλι. Θα ανθρωπή την έκανα εγώ μέσα. Δεν είπε ποσοστά όμως. Αυτό που είπες. Μέσα. Υπόθηκαν πολλά μισή. Θα μας πεις ή όχι δεν θες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τα πω. Πώς θα γίνει να μάθουν ποσοστά για. Να δούμε, αλλά για να λέει ότι στην αρχή ήταν στήθος με στήθος, πέρασαν το 16% δεν το συζητάμε έτσι. Και τα κόλλημα που έχει φάει. Αυτό είναι το πρόβλημα, το 16%. Και τα κόλλημα που έχει φάει. Δεν μπορεί να σπάσει κανείς τώρα. Ας είμαστε οι δυο μας αντιμέτωποι. Μπράβο, να δούμε εκεί θα δούμε. Εκεί θα δούμε. Ας είμαστε οι τρεις αντιμέτωποι. Αμάν, αμάν. Επόμενο. Ας είμαστε οι τρεις αντιμέτωποι. Κυριακή. Θα δούμε ποιος θα φύγει. Αλλάζουν τα πράγματα τώρα, να σου πω κάτι. Όποιος θα είναι για πρώτη φορά, θα πέφτει σε κουριά. Έτσι πιστεύω εγώ. Εντάξει, εγώ πρώτη φορά δεν έκανα κουμπάρα. Σένα την αρχή ήταν αλλιώς εσύ. Αυτά. Να το δώσω. Ναι, ναι, ναι. Θα μου το δώσει. Κάτσε. Λοιπόν, η θρυλική καράφλα και ο μορφάντρας του σπιτιού παραμένουν κουμπάρε. Το μπούλο τώρα με αυτούς τους δύο τους μαλάκες όλη μια δηλωτία παίζουμε. Και δύο γυναίκες να την υπομείνουν. Πρέπει να μάθετε όμως έντρες όταν πάει αυτό το ψήφτα. Πρέπει να μάθετε λίγο κάτω το μυαλό σας, έτσι. Έχετε 15 μέρες μέχρι να φύγει ο επόμενος. Γιατί ο επόμενος θα είναι σίγουρα ο άλλος. Σε άλλος θα είναι επόμενος, να ξέρετε. Ας είναι βέβαια. Τι θα κάνω. 4 Νοεμβρίου θα φύγει κάποιος από εμάς. Τώρα πια δεν παίρνουν προγνωστικά. Την επόμενη θα φύγει ένας από εμάς. 4 Νοεμβρίου. Εγγυημένα, δεν το
συζητάω. Ναι, το δίνω σήμερα το μεροκάμα. Όλο εκεί είσαι, ρε μαλάκα. Τώρα είμαι σίγουρος. Αν δεν έχεις πετύχει τίποτα ποτέ. Εκεί άσε. Πω γάμω τις προβλέψεις μου, μηδέν, ρε. Να είναι έτσι στον τόπο, ρε. Μια μαγείρισα κάτι. Α, πού είναι τα μαγειτό. Ναι, είναι δικό σου. Και τα άλλα θα δώσει στις γυναίκες μας. Στη δικιά μου και στο... Με αντιγράψα, ευχαριστώ. Αυτό είναι από όλους μας. Από τον κήπο μας, από τον κήπο του Big Brother. Κάτσε. Άφησε τα κέτσι. Εγώ θα δει κανένα. Είναι έναν τρόπο κάθε Κυριακή να κάνουμε παραπάνω από την κυρία σειρά. Με περνάς καλά, ξέρω που είναι το σκηνή. Μην σε καμιά αγγελία, τι είναι. Α, τι θέλεις αγγελιά σου. Μπορεί να μην εκμεταλλεύεις. Μην τρίβεις πολύ. Τα πρώτα φλάς. Ρέα! Γεια σου ρε ρέα! Γεια σου ρέα! Ρέα και μη ρέα! Ακούω πάνω. Δεν φαίνεται. Τα φλάς φαίνεται μόνο. Εκεί που μπήκαμε, στην είσοδο στο δέντρο, στο διάδρομο. Αλλά εγώ για να σας πω και το άλλο, το τραγούδι κατά κάποιο τρόπο με πείραξε γιατί αφορούσε εμένα και τον Χρήστο. Εντάξει. Ποιο τραγούδι? Αυτό που είπαμε. Γιατί όχι με πείραξε, δηλαδή κατάλαβα ότι πείραξε την... Την πείραξε πολύ. Δεν μπορεί να την πειράξει και βέβαια εγώ κακώς που συμμετείχα γιατί είχα ξεκινήσει μαζί τη συζήτηση και κακώς μετά που συμμετείχα. Έτσι. Και εδώ την πείραξε πολύ νόμιμο, που τουλάχιστον την Ρέα δεν ήθελα να την πειράξει. Κοίτα, εμένα δεν με πείραξε άλλη άποψη που αφορούσε εμένα. Εμένα, να σου πω, να μην με συγκίνησε γιατί... Συγκινήθηκες εσύ Λευτέρη, ας εσύ είσαι τώρα να τους καταβρέξεις με κανένα λάστιχο, έτσι, ότι σε βλέπω. Εσύ ρε μου, συγκινήθηκες με το δαχτυλίδι την πρόταση. Έχω τόσο άγχος που ακόμα δεν έχω καταλάβει. Ενδείξτε μας. Εικόνα! Μην μιλάτε ρε παιδιά, θα μας κόψει και τον Νίκο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι αλλαγή θα αντιμετωπίσεις. Το θέμα είναι να προλάβει το μυαλό να κατανοήσει αυτές τις αλλαγές. Η πρώτη είναι η πρόταση από τον αγαπημένο σου, ανεξάρτητα αν είχατε τα πάνω και τα κάτω. Ήταν η πρόταση κάμου. Αυτή είναι το καινούργιο τώρα, το καινούργιο είναι. Το καινούργιο είναι αυτό. Θα απαντήσεις πολύ γρήγορα, θα τα δείτε να βρίσκεις έτσι. Θα με ενημερώσεις. Σίγουρα. Θα ξέρω ότι είναι η Κυριακή. Θα μου πει παντρεύω ή δεν παντρεύω. Είναι μία από τα ίδια. Ήταν μία πρώτη. Το αν ταιριάζεται όμως ή όχι είναι δικό σας θέμα και να σου πω κάτι. Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι ταιριάζουν τον άνθρωπο δείχνουν το ανάποδο και άλλοι που βρίσκονται σε ένα σκεπτικισμό.
Πάντως... Ο Δημήτρης. Να έρθει εδώ και να σκάνει αυτή την προβλή. Ήρθα και δική της παιδιά από την Τουρκία. Το θάρρος αυτής της πρωτοβουλίας. Δεν το κάνει... Ησυχία, παιδιά. Το κάνει φανερά, ανοιχτά και με χαρά. Να, δίνει τη γυναίκα της έρθει. Το καλύτερο για την γυναικεία, για να καλοποιηθεί με γυναίκα, για την αυθαρέσκειά της, και τον εγωισμό της και για τη ζωή της, αφού ήταν η επιλογή σου σαν σύντροφος αυτόν τον καιρό να εξαρτηθεί. Γεια σου ρε νέα, μπράβο ρε νέα. Να ζήσετε αν η επιλογή είναι θετική και να μην μας ξεχάσετε. Γεια σου ρε Δημήτρη. Μπορούμε να εγωισμό από κουμπάρι μέχρι σαράνι της καρδόν, παρά μη φάξει. Ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, μέρος και δευτέρη, κάτι τη θεία, γιατί δεν είχε ρε τη θεία. Γιατί η μάνα είναι Ελλάδη. Σε δείχνει, σε για αποφόρηση, ήδη Πού είσαι, μήπως βγούμε εδώ μέσα, εμείς είμαστε μέσα.